Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, βιώνουμε στην εποχή μας πρωτόγνωρες παθογένειες και ασύμμετρες κοινωνικές συνθήκες ως αποτέλεσμα ενός συνεχούς σπιράλ καπιταλιστικών κρίσεων, κύκλων πανδημίας, περιφερειακών πολέμων, ενεργειακής και οικολογικής κρίσης. Τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια ο λαός βιώνει πιο έντονα την πιο σφοδρή καπιταλιστική κρίση που ως τέτοια καταρρύπτει κάθε αστικό αφήγημα περί βιώσιμης ή δίκαιης ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τη θέση πως η κρίση είναι μέρος της κανονικότητας του αστικού συστήματος και όχι μια απλή έκτακτη κατάσταση. Άλλωστε δεν ξεχνάμε πως τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και οι προηγούμενες των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και ΠΑΣΟΚ αξιοποιούν με κάθε τρόπο την έκτακτη κατάσταση για να καταφέρουν νέα μόνιμα πλήγματα στα λαϊκά στρώματα, εμπλουτίζοντας τα εργαλεία της εκμετάλλευσης για ακόμα πιο ευέλικτη και φθηνή εργασία, εντείνοντας την καταστολή και τον αυταρχισμό μαζί με τις νέες παροχές και διευκολύνσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά και στα γνωστά αρπακτικά funds. Εύγλωτο παράδειγμα η προκλητική όσο και απαράδεκτη απόφαση του Αρείου Πάγου που ο συγκερασμός νόμων που ψήφισαν διαδοχικά το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία λύνει τα χέρια στα κερδοσκοπικά funds να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς. Ήδη την προηγούμενη διετία περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινων δανείων αγοράστηκαν από εταιρείες διαχείρισης δανείων από τις ελληνικές τράπεζες. Αυτή ακριβώς η κοινή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ απαλλάσσει τις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια ώστε να έχουν κέρδη και να διευκολύνουν τη συγκέντρωση ακινήτων σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ με άπλετο κινησμό διαμήνυσε πως είναι αδιανόητο σε μια ευνομούμενη πολιτεία να μην γίνονται πληστηριασμοί. Το βέβαιο είναι πως επί ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν πληστηριασμοί και τώρα επί Νέας Δημοκρατίας γίνονται οι εξώσεις. Εν πάση περιπτώσει, όλος αυτός ο φαύλος κύκλος θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές. Ουσιαστικά ανοίγεται ένας πιο άγριος κύκλος επέλασης στη λαϊκή κατοικία με βάση την κοινή αντιλαϊκή πολιτική. Το ΚΚΕ είχε προβλέψει εδώ και χρόνια αυτή την κοινή ληστρική πολιτική και είχε καταγγείλει την αντιστοίχηση και ευθυγράμμιση των αστικών κομμάτων προς τις στρατηγικές επιλογές των funds και των επιχειρηματικών ομίλων. Κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για την προστασία της λαϊκής στέγης και περιουσίας από τους πληστηριασμούς. Η κυβέρνηση και τα κόμματα που ξέρετε καλά την απέρριψαν ομόφωνα. Μολοτάφτα, εμείς στο ΚΚΕ συνεχίζουμε τον αγώνα. Για μας στο ΚΚΕ η απάντηση στον 21ο αιώνα, η απάντηση στον αυταρχισμό και τη βαρβαρότητα είναι ο σοσιαλισμός. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε αντιμέτωποι με σύνθετες πολύπλοκες εξελίξεις και με μεγάλα προβλήματα σαν αυτά της παιδείας και του πολιτισμού. Η παιδεία και ο πολιτισμός αποτελούν δύο αλληλοεξαρτώμενους κύκλους που συνεχώς αλληλοτροφοδοτούνται. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εχθρεύεται φανερά αυτή την αλληλεξάρτηση. Εχθρεύεται τον πολιτισμό και την πολιτιστική δημιουργία. Απαξιώνει τους καλλιτέχνες, όπως απαξιώνει οτιδήποτε δεν παράγει κερδοφορία. Η αποθέωση λοιπόν του κέρδους με κάθε μέσο και τρόπο αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για νόμους και προεδρικά διατάγματα, όπως είναι το προεδρικό διάταγμα 85-2022. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πολιτισμός δέχεται ολομέτωπη επίθεση σε όλα τα πεδία και σε όλους τους κλάδους. Οι δε κυβερνήσεις αναζητούν πάντα λύσεις από το κεφάλαιο για να εκμεταλλεύεται την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Παράδειγμα η Google, με απροκάλυπτη κυβερνητική στήριξη, έχει εισχωρήσει στους πιο νευραλγικούς καλλιτεχνικούς χώρους, όπως το Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Απ' την άλλη, η παιδεία
ταυτίζεται με συντηρητικές εκπαιδευτικές αντιλήψεις και κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρακτικές, που ως τέτοιες κάθε άλλο παρά σηματοδοτούν τη διαρκή αγωγή και διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου για χειραφέτηση, με στόχο την ανάπτυξη ριζοσπαστικών κοινωνικών δομών και θεσμών, ώστε να αποτρέπεται η συγκέντρωση του πλούτου και της εξουσίας σε λίγους. Ουσιαστικά τα ζητήματα παιδείας και εκπαίδευσης αντιμετωπίζονται με ανακύκλωση των αποτυχημένων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που εγκλωβίζονται στις αστικές εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής. Για μας η παιδεία είναι ταξική και ως τέτοια οδηγεί στη σύνδεσή της με τον επαναστατικό αγώνα του λαού, ώστε να εμπεδωθεί η κατάργηση της εκμετάλλευσης. Απέναντι στον οσιρό κύκλο της αστικής εκπαίδευσης, όπου η γνώση καθίσταται αποστεωμένο είδος, ενώ η δημιουργικότητα υποβιβάζεται σε δεξιότητα, το ΚΚΕ ανοίγει μορφωτικές ρογμές. Δίνει απάντηση θεμελιώνοντας επιστημονικές, παιδαγωγικές, ταξικές λεωφόρους του μέλλοντος, συσπηρώνοντας ιδεολογικά και πολιτικά τις λαϊκές μάζες γύρω από τη στρατηγική του σοσιαλισμού. Το ΚΚΕ μαζί με το λαό ενσωματώνεται και εναντιώνεται απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα των κοινωνικών φραγμών, των πολλών ταχυτήτων και της υποβάθμισης. Αυτό το σύστημα καλούμαστε και πρέπει να το ανατρέψουμε. Οι δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί αυτές τις μέρες δίνουν ένα μάθημα αξιοπρέπειας και αγώνα με τις δίκαιες διεκδικήσεις τους. Και πώς να γίνει διαφορετικά όταν σήμερα υπάρχουν πανεπιστήμια με την αναλογία καθηγητή προς φοιτητές 1:50. Την ίδια ώρα που πάντα στο νέο νόμο των ΑΕΗ ποσοτικοποιούνται με εμπορευματικούς όρους τα πάντα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η κατάρρευση των δημοσίων συστημάτων υγείας μέσα στην πανδημία, το βάθεμα της ανεργίας και της φτώχειας, τα εμφαντικά διέξοδα της νέας γενιάς, η μεγάλη ανισοκατανομή η οποία υπάρχει στους μισθούς και τα ημερομίσθια, το υψηλό ποσοστό των εργαζόμενων φτωχών που έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά είναι παράγωγα του καπιταλισμού και των συνεχών του κρίσεων. Γι' αυτό και οι αστικές αναλύσεις προσπαθούν συστηματικά να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εκτός των τυχών του συστήματος της εκμετάλλευσης. Δεν είναι λοιπόν συμπτωματική και η δήλωση του Πρωθυπουργού που θέλει να εξοραίσει την εικόνα όταν πρόσφατα είπε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα με καταπληκτική ποιότητα ζωής. Η πραγματικότητα τον διαψεύδει. 811.000 άνθρωποι ζουν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης με 400 ευρώ. 1.000.000 είναι επίσημοι άνεργοι, με τον 1 στους 3 να είναι νέοι κάτω των 25 ετών. 1.500.000 συνταξιούχοι ζουν με σύνταξη κάτω από 700 ευρώ. Παρόλα αυτά, εμείς δεν βολευόμαστε με λιγότερο ουρανό. Δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την κατάσταση. Συμπορευόμαστε και αγωνιζόμαστε με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, ώστε να προκύψει ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα δώσει ελπίδα και αισιοδοξία στο λαό, και αυτό μόνο ένα μπορεί να είναι: δυνατό, ισχυρό ΚΚΕ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στις εκλογές της Άνοιξης δεν κρίνεται αν η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα σχηματίσουν ή όχι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν κρίνεται το δίπολο ακυβερνησία ή ψήφος σε ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία ή σε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Δεν κρίνεται ακόμα και ποια άλλα κόμματα θα αποτελέσουν το συμπληρωματικό ημάντα της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Όλα αυτά τα φυγήματα που αποτελούν τεχνητά σχήματα του εκλογικού ανταγωνισμού δεν είναι τίποτα περισσότερο από ψευδεπίγραφα διλήμματα. Χτίζεται πραγματικά ένα ολόκληρο αστικό σύστημα γύρω από εκβιαστικά διλήμματα που ως τέτοιο λειτουργεί με όρους εναλλαγής και συναλλαγής.
της εξουσίας. Γι' αυτό και βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχεία με τις λαϊκές ανάγκες. Είναι σαφές και προφανές ότι το δικό τους αδιέξοδο θέλουν να μετατρέψουν σε δίλημα κυβερνητικής σωτηρίας. Όμως ο λαός δεν αποδέχεται την εκλογή ανάμεσα στη σκύλα και τη χάριβδη, επειδή ακριβώς ό,τι και να διαλέξει θα λειτουργεί εις βάρος του. Ο λαός απορρίπτει όλα αυτά τα εφιαλτικά και κύβδηλα διλήμματα. Παλεύει για να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια σοσιαλιστική προοπτική, για μια ανατροπή των συσχετισμών των δυνάμεων. Με πρωταγωνιστή το λαό, το ΚΚΕ ηγείται των μεγάλων ανατρεπτικών αγώνων που έχει ανάγκη αυτή την ώρα η χώρα μας. Έτσι και μόνο έτσι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Όχι με επιλογές σε απατηλές υποσχέσεις ή με σπατάλη ελπίδων σε κυβερνητικές εναλλαγές που τροφοδοτούν τη βαρβαρότητα και τη συνέχιση της αντιλαϊκής επίδεσης. Όπως έγραφε και ο Μπρέχτ, μας λένε οι εχθροί μας, τέλειωσε ο αγώνας. Μα εμείς λέμε, τώρα άρχισε. Σας ευχαριστώ.